πάτωσε η κυβέρνηση στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με όλε τι δημοσκοπήσεις που είδαν τι τελευταίε ώρε στη δημοσιότητα. Εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό, 73, αξιολογεί αρνητικά τη διαχείριση των πυρκαγιών στη χώρα και ακόμη μεγαλύτερο, 75%, αξιολογεί αρνητικά τη διαχείριση των πλημμυρών. Γίνεται φανερό ότι στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση το 63,8% αξιολογεί αρνητικά τις επιδόσεις της κυβέρνησης από την εκλογή της έως σήμερα, ενώ το 32,2% αξιολογεί θετικά τα κυβερνητικά πεπραγμένα. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία να τονιστεί είναι ότι παρά την ξεκάθαρη φθορά που έχει δεχθεί η Νέα Δημοκρατία από τι καταστροφέ, κανένα από τα κόμματα τη αντιπολίτευση δεν έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα, κάτι που δείχνει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό κενό που υπάρχει στη χώρα μα και ήταν εμφανέ και στι προηγούμενε εκλογέ, όταν πολλοί ψήφισαν το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη γιατί δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Αυτή είναι και η μεγάλη ευκαιρία του Στέφανου Κασελάκη και γι' αυτό κέρδισε με σχετική ευκολία τι εκλογέ του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Στέφανο Κασελάκη, αυτό που υπόσχεται είναι να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από μια τοξική αντιπολίτευση και να γίνει ένα κόμμα με κυβερνητικέ προτάσει, ρεαλιστικέ και προοδευτικέ, να φύγει με αυτόν τον τρόπο από τα όρια τη ακροαριστερά και αν κινηθεί λίγο περισσότερο προ το κέντρο, παίρνοντα με αυτόν τον τρόπο και τι ψήφου πολλών νεοδημοκρατών. Αν θα το καταφέρει είναι άγνωστο, ωστόσο ο στόχο όλων στην Κουμουνδούρου. Είναι αυτό.